η εξέλιξη στο θέμα του Χριστόδουλου Ξηρού. Εξέλιξη, όχι αστυνομική. Η αστυνομία εξακολουθεί και τον ψάχνει. Άφαντος παραμένει. Το κάρφωμα όμως στο Χριστόδουλο Ξηρό δεν ήρθε από τις διοκτικές αρχές, αλλά ήρθε από τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε ανοιχτά σε επιστολή του τον Χριστόδουλο Ξηρό ως πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών. Στον απόϊχο της επανεμφάνισης του Χριστόδουλου Ξηρού, η αντιτρομοκρατική προσπαθεί να βρει απαντήσεις για τον χρόνο, τον τόπο και τους συντάκτες του κειμένου, με τον εφιάλτη της τρομοκρατίας να επιστρέφει για τα καλά και την αστυνομία να λαμβάνει μια σειρά από έκτακτα μέτρα ασφαλείας σε κτίρια που εκτιμά ότι είναι πιθανό να αποτελέσουν στόχο μελλοντικής επίθεσης. Όλα αυτά την ώρα που μέσα στις φυλακές του Κορυδαλού, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εξαπολύει με επιστολή του επίθεση στο Χριστόδουλο Ξηρό και η πτέρυγα των πυρήνων στέλνει μέσω καταδικασμένου μέλους της συντροφικούς χαιρετισμούς στον αδίστακτο εκτελεστή της 17 Νοέμβρη που εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Μπορεί οι λέξεις να διαφοροποιούνται, αλλά οι πράξεις μας ενώνουν. Συντροφικούς χαιρετισμούς στον αντάρτη πόλης Χριστόδουλο Ξηρό. Δεν θα μιλήσουμε παραπάνω, γι' αυτό και αν χρειαστεί, τον λόγο πλέον θα τον έχουν οι πράξεις. Ραβδί και χτίσιμο πρώτα-πρώτα σε υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές, σε συνδικαλιστές και δημοσιογράφους, όπου τους πετυχαίνουν. Η επανεμφάνιση του αρχιεκτελεστή της 17 Νοέμβρη έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στους κόλπους της αντιτρομοκρατικής, με την αστυνομία να λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας και να βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Έτσι, εκτός από τη φύλαξη των κτηρίων που θεωρούνται στόχοι, θα αυξηθούν οι νυχτερινές περιπολίες από αστυνομικούς της Δίας, της ομάδας Δέλτα, της άμεσης δράσης, της κρατικής ασφάλειας και της αντιτρομοκρατικής, ενώ ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, σε πιθανούς στόχους που υπηρετούσαν γυναίκες, αντικαταστάθηκαν από άνδρες. Πολλά θα αλλάξουν και στις σκοπιές των αστυνομικών, όπου αναμένεται να τοποθετηθούν κάμερες τόσο μέσα όσο και έξω από τα σημεία παραμονής των σκοπών, ενώ θα εφαρμοστεί άμεσα και η τακτική του μπουτών, με τους σκοπούς να το πατούν όταν αντιλαμβάνονται ύποπτη κίνηση, ώστε να ενημερώνεται άμεσα το κέντρο των επιχειρήσεων. Ο Νίκος Δένδιας μάλιστα δεν ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για την προγραμματισμένη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και ζήτησε από τους αξιωματικούς της αστυνομίας την ταχύτερη εφαρμογή των έκτακτων μέτρων ασφαλείας. Ποτέ και πουθενά καθ' όλη τη διάρκεια του ιστορικού γυρίνεστε δεν χαρίστηκε τίποτα. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες και ποταμούς αίματος. Αξιωματικοί της αστυνομίας που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν ότι ο Χριστόδουλος Ξηρός συνεργάστηκε με μέλη της συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς τόσο για τη συγγραφή του κειμένου που διάβασε, όσο και για την επιστολή που έστειλε σε σελίδα του αδιεξουσιαστικού χώρου. Άλλωστε, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ο καταδικασμένος σε 6 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη τρομοκράτης είχε επισκεφθεί την πτέρυγα των Πυρήνων στις φυλακές του Κορυδαλού, όπου παρέμεινε μέχρι τις πρώτες ώρες του 2014. Ο Ξηρός εμφανίζει λαϊκό προφίλ για να κερδίσει μέρος του αγανακτισμένου Έλληνα. Βάζει κάτω από τις φτερούγες του τους νέους εκφραστές του αντάρτικου πόλης. Θέλει να σηματοδοτήσει την αρχή της αντεπίθεσης. Μπορεί η ατάλλαντη εμφάνισή του να στερείται σοβαρότητας, είναι όμως δύο φορές πιο επικίνδυνος από ότι ένας συνειδητοποιημένος επαναστάτης. Σύνδεση με τον ανταποκριτή του Σταρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Δημήτρη Σουλτογιάννη, να μας ενημερώσει τώρα για την ανακοίνωση που εξέδωσε το State Department σχετικά με το βίντεο του Χριστόδουλου Ξηρού. Καλησπέρα Μάρα και από τη Νέα Υόρκη. Είχαμε πριν από λίγο, όπως είπες, αντίδραση από το State Department. Είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι για το γεγονός ότι ο καταδικασμένος τρομοκράτης Χριστόδουλος Ξηρός, βασικός πυρήνας της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, όπου έχει προκαλέσει τον θάνατο σε Αμερικανούς διπλωμάτες, όχι μόνον δεν έχει συλληφθεί, αλλά στέλνει και απειλητικά μηνύματα βίας. Είμαστε σε συνεχή επαφή, λέει το State Department, και συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για την υπόθεση. Συνεχίζουμε να πιέζουμε την ελληνική κυβέρνηση έτσι ώστε να βρεθεί ο Ξηρός και να επιστρέψει όσο το σύντομον δυνατόν, όσο πιο σύντομα στην φυλακή. Όπως είπε, ανέφερε το State Department και την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός των Εξωτερικών μας, John Kerry, θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ελλάδα και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ως αντισυνταγματική όχι μόνο την αναδρομική περικοπή των αποδοχών των ενστόλων, αλλά και τη μείωση των μισθών τους που υπάρχει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επισημαίνεται ότι οι ενστολοί, όπως το Σύνταγμα ορίζει, αποτελούν ειδική κατηγορία εργαζομένων και ως εκ τούτου πρέπει να τύχουν ειδικής αντιμετώπισης. Παρά το σκεπτικό της απόφασης, αναμένεται ντόμινο προσφυγών κατά των μνημονιακών περικοπών που έχουν γίνει σε μισθούς και συντάξεις. Αυτό ανησυχεί την κυβέρνηση, καθώς το ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει στους ενστόλους μπορεί να φτάνει στα 78 εκατομμύρια ευρώ, αλλά
θα είναι πολλαπλάσια εάν και άλλες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων κερδίσουν ανάλογες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήδη χθες το βράδυ η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας και Πειραιά αποφάσισε και αυτή να προσφύγει στα δικαστήρια, ζητώντας να κριθούν αντισυνταγματικές οι διατάξεις με τις οποίες έγιναν οι περικοπές των μισθών τους. Αποφασίσαμε, το συζητήσαμε δηλαδή, να μιλήσουμε με την Ομοσπονδία μας και να κάνουμε προσφυγή. Πάντως, ακόμη και νομικοί που χειρίζονται ήδη τέτοιες υποθέσεις είναι επιφυλακτικοί μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πριν δούμε την απόφαση, να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Απλά έχω την αίσθηση ότι εάν κρίθηκε η αντισταγματικότητα μονάχα στο κομμάτι της παρακράτησης κάποιων αναδρομικών στο χώρο των ειδικών μισθολογίων με βάση τον νόμο 4093, τότε θεωρώ ότι είναι μια μικρή νίκη, σημαντική νίκη, αλλά μικρή νίκη. Όπως λένε οι νομικοί εκπρόσωποι όσων έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, αντίστοιχες προσφυγές για περικοπές μισθών αλλά και συντάξεων με πιλωτικές δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εκκρεμούν για τις εξής κατηγορίες εργαζομένων. Για καθηγητές ΑΕΗ, δικαστές, εισαγγελείς, προσωπικό ανεξάρτητων αρχών, για Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, Συλλόγους Τραπεζών, ΓΕΣΕ. Μαγική εικόνα αποδεικνύονται οι επίοργοι που υποτίθεται ότι εργάζονται στο δημόσιο και είναι προς απόλυση. Άλλα στοιχεία, Νίκο, έδιναν προμηνών οι αρμόδιοι, άλλα νούμερα δίνει ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης. Τι συμβαίνει? Μαρία, τόσο καιρό ακούγαμε από υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπουργείων ότι πιάνουμε τον αριθμό των απολύσεων από το δημόσιο, αφού περίπου 7.000 είναι επίοργοι και θα φύγουν έτσι κι αλλιώς. Και βέβαια, τα στοιχεία αυτά τα παρουσιάζαμε και στην Τρόικα, η οποία θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι δεν μας πίστευε και κολούσε η διαπραγμάτευση ούκο λίγες φορές. Μόνο εμείς πιστεύαμε ότι τα νούμερα των 15.000 πέρσι και φέτος θα βγουν. Αμέλα όμως που επίοργοι. Ο ένας δεν πίστευε τον άλλον και έτσι άρχισε ο καυγάς, δηλαδή. Έτσι. Και τώρα αποδεικνύεται τι, Μαρία? Ότι οι επίοργοι δεν είναι όχι 7.000, ούτε 700 μέχρι τώρα. Και αυτά τα στοιχεία τα παρουσίασε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Είναι μόλις 200. Πώς έγινε το μπέρδεμα? Βέβαια, εδώ πρέπει να σου πω ότι οι επίορκοι είναι 200, αλλά επαιτήσεις της Τρόικας παραμένουν για 11.000 αποχωρήσεις φέτος από το δημόσιο. Και εγώ ρωτώ, πώς θα βγει αυτό το νούμερο? Διότι και οι επίορκοι μας τελείωσαν, άνθρακες οι θησαυροί. Ο επιθεωρητής λοιπόν τα χαρακτήρισε και τρελά νούμερα, τις 7.000. Άρα δεν βγαίνει ο αριθμός. Εδώ πρέπει να σου πω και αυτό, ότι δίνονται στοιχεία για επίορκους. Έχουμε 2.500 που έχουν δοθεί ότι μπορεί να είναι επίορκοι. Μέχρι τώρα βεβαίως τα στοιχεία αυτά κάνουν λόγο για 200 και ακόμη περιμένουμε άλλα 500 ονόματα να δούμε εάν τελικά είναι. Έξω από την ασφάλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ο Νάιτζελ Φάραντζ αντιμέτωπος με τους επικριτές του. Δεκάδες ακτιβιστές συγκεντρωμένοι έξω από ξενοδοχείο του Κλίφτον Βίλτον αποδοκιμάζουν. Ένας από αυτούς μάλιστα το χτυπά με ένα πλακάτ στο κεφάλι. Ο ίδιος αστισμένος από την επίθεση οργής προσπαθεί να προστατευτεί ανάμεσα στους αστυνομικούς. Είναι το αποτέλεσμα της αντιευρωπαϊκής και ρατσιστικής πολιτικής του που έχει εξαγριώσει τους συμπατριώτες του. If you're comfortably off, then mass immigration is good, because it's cheap nannies, it's cheap chauffeurs, it's cheap God. If you are a member of the working classes in this country, and particularly from the settled ethnic minorities, you have got your chance of getting a job has been diminished. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα από βήματος της Ευρωβουλής εξαπέλυσε φραστική επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό. I'm sorry, but you're not in charge of Greece. And I suggest you rename and rebrand your party. It's called New Democracy. I suggest you call it No Democracy. Because Greece is now under foreign control. Αμφιλεγόμενα σχόλια και εμπριστικές δηλώσεις τον έχουν αναδείξει ως τον Ταλιμπάν του Ευρωκοινοβουλίου. Αλίστου μνήμης η εξύβριση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, that we're all going to ask, is who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. Και την αθυροστομία του αυτή, μάλιστα, είχε τιμωρηθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με πρόστιμο σχεδόν 3.000 ευρώ.